καθήκον μου ως άνθρωπος είναι να στέκομαι όρθιο. Είχα ξεκαθαρίσει ήδη από το καλοκαίρι στην παραγωγό εταιρεία τη θέση μου, υποστηρίζει ο Άρης Σερβετάλης, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η κίνησή του να αποχωρήσει από το θεατρικό σχήμα της παράστασης Ρινόκερος, καθώς δεν ήθελε να παίζει μόνο για εμβολιασμένους, με αποτέλεσμα να πέσει πρόωρα η αυλαία. Η απόφαση να αποχωρήσω από τη θεατρική παράσταση Ρινόκερος πάρθηκε καθώς αδυνατό να υποστηρίξω τον διαχωρισμό ανθρώπων που επιβάλλουν τα νέα μέτρα. Η παραγωγός εταιρεία και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου Κιβωτός και σκηνοθέτης της παράστασης Γιάννης Κακλέας ήταν ενήμεροι για τις απόψεις μου. Ζητάει μάλιστα συγγνώμη από όλους τους συντελεστές εάν με την αποφασή του τους στεναχώρησε. Πρότεινα την αντικατάστασή μου και έθεσα τον εαυτό μου στη διάθεσή τους ώστε να βοηθήσω στην ομαλή ένταξη νέου μέλους. Αδυνατό να μετέχω σε ένα πιστοποιημένο ντάνιασμα ανθρώπων. Αλλού βρίσκεται το ντάνιασμα, απαντά ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Αυτή τη στιγμή έχουμε ντάνιασμα ανθρώπων στις εντατικές. 500-600 άνθρωποι ντανιάζονται εκεί. Η αποχώρησή του φαίνεται να έχει διχάσει τον καλλιτεχνικό κόσμο. Ο Σερβεντάλης έχει μπερδέψει την πραγματικότητα με το θέατρο. Η πραγματικότητα είναι 100 νεκροί κάθε μέρα. Σέβομαι όμως απόλυτα την απόφαση ενός καλλιτέχνη να μην θέλει να διχάσει το κοινωνικό σύνολο. Φυσικά και νιώθω πάρα πολύ άβολα για τις οικογένειες που έμειναν χωρίς δουλειά. Έντονες και οι επικρίσεις για τους συναδέλφους του που μένουν άνεργοι, με τον Άρη Σερβετάλη να δηλώνει ότι είναι ευθύνη της παραγωγού εταιρείας να τους αποζημιώσει. Τάσομαι υπέρ των εμβολίων 100%. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει αυτό που πιστεύει και θα κριθεί αναλόγως. Πάντως, σύμφωνα με τον παραγωγό της παράστασης, βρίσκονται σε αναζήτηση αντικαταστάτη.